Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και νομίζω ότι είχα το δυσάρεστο προνόμιο να είμαι εγώ που θα σε ενημερώσω όταν σε κάλεσα για το ότι απεβίωσε ο Ανρί Μισελ. Ναι, δεν είχα ενημερωθεί, δεν πήγα να διαβάσω κάτι. Συνομιλία μας το έμαθα και μου χάλασε τη διάθεση. Ήταν βέβαια από ό,τι μας έλεγε και ο Γιάννης Οτόκας που διατηρούσε επαφή μέχρι πριν από λίγους μήνες και με τον ίδιο αλλά και με τη σύζυγό του, τη Ρούμπα Μισελ, ήταν σε άσχημη κατάσταση του τελευταίους 2-3 μήνες, τον τελευταίο χρόνο γενικότερα, και ηρέμησε κατά κάποιο τρόπο σήμερα στα 70 του χρόνια. Ένας τεράστιος προπονητής και μια ακόμη πιο μεγάλη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν στην ομάδα του Άρη, βάσει του βιογραφικού του, ναι. Έτσι, και από πλευράς και από πλευράς προπονητικής αξίας ήταν κάτι το ιδιαίτερο, και σαν άνθρωπος, για εμάς που το γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, ήταν τιμή, μπορώ να πω. Και εγώ, επειδή ήμουν από τις αδυναμίες του, γι' αυτό και μου ήρθε κάπως, όχι κάπως, μου ήρθε βαρέως. Τι ήταν αυτό το διαφορετικό που έφερε, που κόμισε με την παρουσία του στην Ελλάδα ως προπονητής, δηλαδή η φιλοσοφία του, ο τρόπος που σας προσέγγιζε, τι ήταν αυτό που θυμάσαι έτσι χαρακτηριστικά, το καινούριο που έφερε στον Άρη τότε? Καταρχήν, εμένα προσωπικά με βοήθησε όσον αφορά την ψυχολογία μου. Ναι. Έμπαινα στο γήπεδο και δεν υπολόγιζα κανέναν. Ναι. Συν το ότι μας έκανε να νιώθουμε όταν μπαίναμε στο γήπεδο ότι εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ναι. Πράγμα που είναι πολύ βασικό, έτσι. Ναι. Δούλευε πολύ στην ψυχολογία, δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα. Έτσι ακριβώς. Εκτός ότι είχε πολύ καλό τρόπο να προπονήσει την ομάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το πρώτο μάτς που παίζαμε τότε και τη χρονιά ήταν μέσα στην Τούμπα. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Άρη μπήκε στην Τούμπα σαν να είναι γηπεδούχος. Το μάτς είχε 1-1, είχε λήξει, αλλά η γενική ομολογία ήταν ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ισοφαρίστηκε ο Άρης από τον ΟΚΑ στο 81-82. Έτσι ακριβώς. Βέβαια ήταν και πολύ... Το δυσάρεστο εκείνη την περίοδο ήταν ότι έπεσε σε μια μεταβατική εποχή που ο Άρης από την εποχή Κοντομινά πήγε στην εποχή Ζαγουδάνη και ήταν ο άνθρωπος ακριβώς στη μέση, δηλαδή έπεσε πάνω σε εκείνη την αλλαγή. Είχε έρθει με τον κύριο Κοντομινά, ναι, και έφυγε με τον κύριο Ζαγουδάνη, και έφυγε γιατί ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Ναι. Γιατί του προτείνανε κάτι και δεν συμφώνησε, διαφώνησε, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε, και ύστερα έπεσε η λάσπη που πέφτει συχνά στην Ελλάδα για φόρους, ότι είχε κλείσει με άλλη ομάδα και έφυγε γι' αυτό και καλά, τώρα να ρίχνει λάσπη ο Ζαχουδάνης και ο Ανδριάς στο Μισελ, για όσους γνωρίζουν από ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Έλας πάνω. Η ουσία είναι ότι πέρασε από τον Άρη μια ακόμα πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μας το λες και εσύ που τον έχεις ζήσει. Θυμάσαι κάτι έτσι χαρακτηριστικό από κάποιο παιχνίδι, από κάποια δεν κάθισε πολλά παιχνίδια. Νομίζω, ο Άλεξ ήταν τότε 6 μάτς κυπέλου που έπαιζε, το κύπελο ότι γινόταν τότε στο ξεκίνημα, μαζί κάποια μαζεμένα παιχνίδια, και μετά 4 μάτς το πρωτάθλημα. Πρόλαβε. Νομίζω έκτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική. Ναι. Τέταρτη ήταν με την Ξάνθη. Μετά την Ξάνθη, 1-1 φέραμε, χάσαμε πέναλτι. Μετά από εκείνο το μάτς έφυγε. Το χαρακτηριστικό ήταν ότι ένα χαρακτηριστικό πριν όταν έγινε η κλήρωση και ξέραμε ότι θα παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, μια εβδομάδα πριν μας μάζεψε όλους τους ποδοσφαιριστές, μας έβγαλε έξω, τότε θυμάμαι στον Κρικέλα, και μας έδωσε το ελεύθερο να πιούμε ό,τι θέλουμε, και είπε: είναι τελευταία μέρα σήμερα, μπορείτε να πιείτε, από αύριο τίποτα. Μάλιστα. Και έτσι έγινε, δηλαδή το ακολουθήσαμε. Ναι. Ήταν χαρακτηριστικό, είχε καλή επαφή με τους παίχτες. Αυτό που πρέπει να έχουν οι προπονητές, έτσι. Δεν είναι ο Μπαμπούλας, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν το κάτι άλλο. Ναι. Του άρεσε το επιθετικό ποδόσφαιρο γενικότερα τότε, τι προπονητική φιλοσοφία είχε ως προπονητή?
ήταν αυτό που κάνουν τώρα οι προπονητές εκεί που χάνεται η μπάλα, να την ανακτήσουμε. Να γίνεται γρήγορη ανάκτηση της κατοχής. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πίεση ψηλά. Ναι. Βέβαια, και είχε έρθει στον Άρη τότε έχοντας βέβαια πίσω του σημαντικές περγαμηνές, τόσο ως προπονητής και ως, και ως ποδοσφαιριστής φυσικά εννοείται. Μια τεράστια προσωπικότητα και παίξε παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Γαλλία ως παίκτης. Είχε οδηγήσει την ομάδα στο χρυσό μετάλλιο τη Γαλλία, στο 84 Ολυμπιακούς. Είχε πάει στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου το 86, είχε πάει τη Γαλλία με τεράστιους παίκτες τότε. Θυμίζουμε. Και ήταν ο πρώτος προπονητής που πήγε το Μαρόκο, νομίζω, σε Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και όταν έφυγε από εδώ μετά, πήγε την ακτή Ελεφαντοστού στη Γερμανία. Μέχρι τότε είχα επαφή μαζί του. Mm-hmm. Αυτό. Εσένα σου είχε πάντως ιδιαίτερη αδυναμία. Όντως, ήσουν εσύ που είχες ξεκινήσει, θυμάμαι τότε τη σεζόν, σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Κάτι προφανώς είχε δει σε εσένα ο Μισελ. Γι' αυτόν ήμουν ο φυσικός αρχηγός της ομάδας. Ναι. Ναι. Αυτό τα λέει... Αυτό τα λέει... Αυτό τα λέει ο... ήσουν κιόλας. Και ήσουν. Αφού ήσουν. Εντάξει. Τώρα κάποιοι πιο νέοι σε ηλικία μπορεί να μην σε έχουν δει. Τώρα εμείς που είδαμε... Εντάξει, για τους παλιότερους να θυμίσω απλά την ενδεκάδα του αγώνα που ανέφερες στην Τούμπα. Ο Άρης είχε παίξει με σε ένα τερματοφύλακα. Ήταν ο Λουμπούτης, ο Κολτσίδας, ο Νάσιφ ο Μόρης, ο Κιζερίδης, ο Τσίμπα, αυτή η πεκτάρα, δεν πιστεύω να διαφωνήσει. Ο Σαΐτ Τσίμπα. Μεγάλος παίκτης. Ο Κούτσης, ο Πασαλής, ο Πέτρος, ο Απόστολος ο Λιολίδης, ο οποίος είχε βάλει και τον γκολ, ο Γιώργος ο Μπάρκογλου, ο Άγγελος ο Χαριστέας και είχαν μπει αλλαγή από ό,τι βλέπω και ο Θωμάς ο Κυπαρίσης με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Ναι. Ομάδα που μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα, δεν ερχόταν... Ο θείος από την Αμερική. Εκεί τη χρονιά από την προετοιμασία ακόμα οι παίχτες στοχεύαμε πολύ ψηλά. Mm. Αλλά άλλα διάφορα πράγματα δεν μας αφήσανε να κάνουμε αυτό που είχαμε σαν όνειρο πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα περασμένα, ξεχασμένα. Ήρθε ο θείος από την Αμερική. Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων. Τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, παίζεις κανένα τεταρτάκι? Είμαι εν ενεργεία τώρα. Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του. Η ζωή συνεχίζεται, παιδιά. Υγεία. Έτσι. Μας πεις δύο λόγια για το πώς βλέπεις αρχικά την K20 του Άρη και στη συνέχεια την πρώτη ομάδα. Εμείς στοχεύουμε στο τελικό. Έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια, ουσιαστικά 3 είναι, 3 παιχνίδια και έχουμε άλλα ημιτελικό-τελικό. Ο σκοπός μας είναι να ξαναπαίξουμε τελικό και αυτή τη φορά να πάρουμε το τελικό. Έτσι, πέρσι ο Άρης είχε χάσει από τον Όφη στο τελικό. Ναι. Ο στόχος, όπως λες, φέτος είναι να πάρει έτσι την εκδίκησή του. Σε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, έτσι. Να είναι καλύτερο, καλύτερα τα πράγματα. Τέσσερις ομάδες ήταν ο όμιλός μας. Ουσιαστικά ήταν 7 παιχνίδια, είχε προβλήματα. Φέτος είναι κάπως καλύτερο, είναι 10 οι ομάδες. Συν τα 2, 12 μάτς, συν τα 2. Δηλαδή έχουμε αρκετές αγωνιστικές, έχουμε ροή στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Σε σχέση με πέρυσι. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Mm-hmm. Η πρώτη ομάδα βγήκε, τελείωσε. Σας είπα ότι θα βγει η πρώτη ομάδα. Σας το είχα πει όταν πρωτομιλήσαμε πριν από πολύ καιρό ότι θα βγει η ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει. Τερματοφύλακες έρχονται από πίσω, Άλεξε. Ο στόχος επετεύχθη. Για τον Άρη. Γιατί είχε παράδοση ο Άρης γενικά. Πέρα από σένα. Αυτή η παράδοση. Ναι, υπάρχει όμως. Άμα τη σκεφτείς από αυτή η παράδοση μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Έτσι, από Φάνη Κατεργιανάκη, Κατσιαούνι παλαιότερα, Καρκαμάνι παλαιότερα στην Εθνική. Ήδη Καντίνα έχει, Παπαφλωράδο έχει. Τώρα πήγες πολύ παλιά. Παράδοση, δεν λέμε. Έτσι, έχεις δίκιο. Έτσι, να μην αδικήσουμε και τους πιο παλιούς. Έτσι. Γιατί αυτή ήταν πρότυπα για εμάς. Έτσι, οι τερματοφύλακες εθνικής έχεις τώρα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φορέσει το εθνόσημο. Έτσι ακριβώς. Τώρα. Και ο Χρήστος είχε παίξει και Μουντιάλ. Το Διούδης, ο νεότερος όλων. Οι προοπτικές πιστεύεις υπάρχουν για να βγουν και άλλα παιδιά κάτω τα δοκάρια του Άρη?
Είναι ο Αρβανίτης ο πιο μικρός τώρα που βρίσκεται στην ΚΑΠΑ 20. Έχει από πίσω, έχει τον Αρβανίτη, έχει στην ΚΑΠΑ 17 τον Σεβαστίδη, τον Μπαμπούρη, τον Σιβέρη, είναι ο Σταυρίδης μαζί μας στην ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, όλα με δουλειά γίνονται, παιδιά, και να τους δοθεί να πάρουν την ευκαιρία, να την αξιοποιήσουν την ευκαιρία, αν θα την πάρουν. Δεν είναι, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο οι ισορροπίες είναι... δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, αν θυμηθούμε και την περίπτωση του Χαριστέα, είναι... τη θυμάστε. Έτσι. Έτσι. Μπορεί ξαφνικά να παίξει κάποιος και να χτίσει μια καριέρα. Εντάξει, τα παιδιά δουλεύουνε. Του χρόνου που θα είναι ΚΑΠΑ 20, θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μοιράστηκες έτσι κάποιες εμπειρίες που έζησες με τον Αντρί Μισελ, που για σένα ήταν μια... Δεν ξέρω τον θεωρείς τον μεγαλύτερο προπονητή που συνεργάστηκε στην προσφυγική σου καριέρα. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Είναι... Να το πω και να κλείσω με αυτό. Ναι. Κατ' εμέ είναι και πιο μεγάλο όνομα από τον Κούπερ. Δηλαδή άμα θα τους βάλω στη σειρά είναι... Μισελ, Κούπερ, Μπάγεβιτς. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτές είναι δηλαδή στο δικό μου το... Τα τελευταία 25 χρόνια, ρε παιδί μου, 25 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Τους άλλους δεν τους... με αυτούς που συνεργάστηκα δηλαδή που τους έζησα, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Έγινε.